Μετά την τελευταία χαλαζόπτωση σε καλλιέργειες ντομάτας και αμπελιών σε περιοχές του Δήμου Τρίπολης, οι αγρότες ανησυχούν για την συνέχεια και για παρόμοια καιρικά φαινόμενα εντός του καλοκαιριού, τα οποία ουσιαστικά θα καταστρέψουν ολοκληρωτικά όλη τη δουλειά που έκαναν μέχρι τώρα. Πράγματι υπάρχει μεγάλη καταστροφή, κυρίως στις καλλιέργειες ντομάτας και στα αμπέλια. Οι αγρότες είναι ανήσυχοι και αγανακτισμένοι. Φοβούνται ότι θα επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος, όπου οι εκτιμητές του ΕΛΓΑ αργούν να πάνε να κάνουν τις εκτιμήσεις. Ό,τι απέμεινε και αν απέμεινε κάτι από το χαλάζι, ουσιαστικά καταστρέφεται μέχρι που να γίνουν οι εκτιμήσεις. Ντομάτα δεν μπορούν να καλλιεργούν όλο το χρόνο. Μετά από τις, όταν γίνονται οι εκτιμήσεις, ουσιαστικά οι αγρότες δεν έχουν τίποτε να κάνουν. Το μόνο που ζητούν είναι να γίνουν οι εκτιμήσεις άμεσα, αλλά να έρθουν ακόμη πιο άμεσα και αποζημιώσεις, γιατί δίχως αυτές δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν, αφού η καταστροφή αυτή έφερε τεράστια μείωση στα έσοδά τους. Εκείνο που τους καίει αυτή τη στιγμή είναι να πάνε οι εκτιμητές του ΕΛΓΑ άμεσα τώρα να καταγράψουν τις ζημιές, και βεβαίως η αποζημίωση να μην έρθει μετά από, η όποια αποζημίωση κάνουν, να μην έρθει μετά από πολλά χρόνια. Συνήθως αυτή η καθυστερημένη εκτίμηση που γίνεται, γίνεται σε βάρος των αγροτών, από ό,τι μου είπανε, όπως για παράδειγμα σε κάποια προηγούμενη περίπτωση που ουσιαστικά η εκτίμηση για την μεγάλη πλειοψηφία των καλλιεργιών που υπέστησαν καταστροφές ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, και μόνο σε 2-3 περιπτώσεις η καταγραφή και η εκτίμηση της ζημιάς ήταν κοντά στην πραγματικότητα.